Καλημέρα παιδιά. Καφεδάκι, ξυπνήσαμε πρωί. Σήμερα έχει Maiden. Γίνεται ranking κανάλι. Δεν έχω δει ένα εκατομμύριο ranking Maiden. Και θα βλέπω το μεγαλύτερο metal συγκρότημα όλων των εποχών, παιδιά. Το πιο επιτυχημένο metal συγκρότημα. Μετά είναι Metallica, αυτή είναι η γνώμη μου. Και οι πωλήσεις μάλλον. Και οι αριθμοί, αυτό λένε. Ότι το μεγαλύτερο metal συγκρότημα όλων των εποχών είναι η Iron Maiden, παιδιά. Καλύτερο λογότυπο ever. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να πούμε, θα μπορούμε να μιλάμε ώρες μόνο και μόνο για ένα άλμπουμ, να μιλάμε 3 ώρες εδώ πέρα, καταλαβαίνετε πως είναι. Θα προσπαθήσω να το κρατήσω ως πιο μικρό, παιδιά. Και να αρχίσω να πω κάτι που κατάλαβα τα τελευταία χρόνια για όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα, και για Slayer και για Metallica και για Obituary που έχουμε πει, για να μην λέμε τα ίδια. Λοιπόν, κατάλαβα κάτι, παιδιά, συνειδητοποίησα κάτι. Κάθε καινούριο δίσκο που βγάζουν αυτές οι μεγάλες μπάντες, επειδή θες πάρα πολύ να ακούσεις, να ξανανιώσεις αυτά τα χρόνια, με το που το βάζεις νομίζεις ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουν βγάλει από τότε. Ό,τι καλύτερο έχουν βγάλει από τότε. Αλλά σταδιακά δεν επιστρέφεις σε αυτά. Έτσι, δηλαδή, το έχω πάθει με όλα τα άλλα, παιδιά, με το που βγαίνανε και τα Slayer, όλα. Το, πώς το λέγανε, τη βίβλο αυτό, το God Hate Us All, είχα τρελαθεί παιδιά, God Hate, ό,τι καλύτερο που θα βγάλει από τότε, με το Payback μέσα είχα τρελαθεί, αλλά σταδιακά πάντα επέστρεφα στα πρώτα. Γι' αυτό και τα έδωσα όλα, παιδιά, κομματάρες έχουν όλα, αυτό που λέω ισχύει και για Maiden. Μόλις τα είχα ακούσει όλα τα άλμπουμ, είχα τρέξει να τα αγοράσω, Brave New World, μέχρι το Dance of Death. Θα πούμε λίγα γι' αυτά. Και το Final Frontier, το χειρότερο της εξώφυλλου. Θα πω λίγα για πράγματα για αυτά, παιδιά. Dance of Death. Το υπόλοιπο με το επόμενο με το... Brave New World, Dance of Death. Το επόμενο με το Tang, αυτό που, πώς το λέγανε. Μου διαφεύγουν, παιδιά, τώρα το με το... Incarnation of Benjamin, πώς το λένε. Όλα καλά, παιδιά, τα άκουσα, είχα τρελαθεί, γούσταρα, τα επικά, τα μεγάλα, αλλά σταδιακά δεν ψιλοβαριόμουν. Στα ίσα, δηλαδή, Final Frontier όταν είχε βγει, ό,τι καλύτερο είχαν βγάλει από τότε, τα έπος, με τα τελευταία κομμάτια ακόμα και τώρα. Αλλά δεν θα, αν βάλω Maiden, παιδιά, θα βάλω, καταλαβαίνετε που το πάω. Και αυτά τα λίγα λόγια, να πω λίγα λόγια, ότι το χειρότερο της κομμάτι υπάρχει, δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε ώρες, είναι το No More Lies. Από το Dance of Death το επαναλαμβάνει No More Lies. Το λέει ένα εκατομμύριο φορές. Αυτό μόνο, το μοναδικό κομμάτι που δεν αντέχω να ακούσω, παιδιά, από Maiden είναι το No More Lies, είναι το χειρότερο μου. Όλα τα άλλα είναι Maiden. Τι να λέμε τώρα. Και το Book of Souls, μόλις το έχω ακούσει, λέω είναι το καλύτερό τους. Έχει μέσα το The Red and the Black, άλλο Red and the Black. Μαζί με Blue Oyster Cult, χθες που λέγαμε. Κομματάρα, έχει κομματάρες, παιδιά, και το τελευταίο έχει το τελευταίο κομμάτι, το Hell on Earth, που είναι ίσως ότι καλύτερο, το καλύτερο κομμάτι που έχουν βγάλει τα τελευταία 20 χρόνια. Κομματάρες έχουν και το προηγούμενο. Όλα, παιδιά, μιλάμε για Maiden τώρα, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Καταλάβατε που το πήγα, αν ξέχασα κανένα άλμπουμ. Συγγνώμη, δεν τα έχω ακούσει όλα, παιδιά, τα είχα όλα πραγματικά, καταλαβαίνετε. Και λοιπόν, πάμε στην περίοδο τώρα, στην περίοδο, η χρυσή περίοδο, παιδιά, όπως ξέρετε, τα 7 δεκάρια τους, τα 7 άλμπουμ που γράψαν ιστορία στο metal. Να πούμε και λίγα το X-Factor, το χειρότερο εξώφυλλο, να πούμε λίγα έτσι, χειρότερο εξώφυλλο το X-Factor, εντάξει, και λίγα λόγια για το Blaze Bailey, ότι το παλικάρι δεν κάνει απλά, παιδιά. Καλό παιδί, μεγάλη φωνή, αλλά πολύ λίγο για Maiden. Αυτή είναι η άποψή μου. Τις είχα δει και live τότε που είχαν έρθει εδώ πέρα με τον Blaze Bailey. Έτσι, να πούμε λίγα πραγματάκια. Και ναι, να πούμε λίγα πραγματάκια επίσης για το Fear of the Dark, που έχει το Judas Be My Guide. Κομματάρα, έχει παιδί 2-3 κομμάτια, και το θέλω και αυτό κάποια στιγμή να το πάρω, για 2-3 κομμάτια που έχει μέσα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το άλλο τώρα, είναι, πίνω καφέ, είναι πρωί, δεν πειράζει, τα ξέρετε όμως, δεν μιλάμε για κάτι τώρα, μιλάμε για Iron Maiden. Το μόνιμο δεν μπορώ να το ακούσω, Fear of the Dark.
Έχει το Judas McWhite που για κάποιο λόγο αρρωσταίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και το άλλο κομμάτι που μου διαφέρει, ο τίτλος πασίγνωστο κομμάτι που είναι. Έχει μία-δύο κομματάρες. Μία-δύο κομματάρες. Θα μου σκάσει μετά, μπορεί να μου σκάσει μετά, παιδιά. Δεν πειράζει. Και να πούμε και για το No Prayer for the Dying, πως είναι το πρώτο βινίλιο. Τα είχα σε κασέτες, τα είχα λιώσει από το 88, παιδιά. Από τότε που άρχισα τα μέσα του 80's, που άρχισα να ακούω, δηλαδή, τσιρικάς. Τα είχα λιώσει όλα τα άλμπουμ, δηλαδή εννοείται όλοι μεγαλώσαμε με Maiden. Είχαμε peace of mind όλοι. Το πρώτο βινίλιο που αγόρασα ήταν σε κόκκινο βινίλιο το No Prayer for the Dying. Το αποθεώναν όλα τα περιοδικά τότε, θυμόσαστε και τα περιοδικά κομμάτι προς κομμάτι κριτικές. Tail Gunner, Holy Smoke. Τα ακούω και τώρα, παιδιά, και το μέχρι το Bring Me Your Daughter to the Slaughter, Bring Me Your Daughter to the Slaughter, μια χαρά, και το Mother Russia, μια χαρά ήτανε, αλλά σταδιακά δεν επέστρεψα. Και σταδιακά και αυτοί που είπαν για τις μεγάλες κριτικές, για το πόσο δυσκάρα είναι, ούτε αυτοί επέστρεψαν. Αλλά αυτά έχουν τα μεγάλα συγκροτήματα, παιδιά, σε τρελαίνε, αλλά πρέπει να περνάει η ώρα. Και η μοναδική μπάντα πριν να πάμε στα μεγάλα λεφτά, είπα δύο λόγια, προσπάθησα να πω έτσι, για να μην γίνει μεγάλο το βίντεο. Η μοναδική μεγάλη μπάντα που ο δίσκος τους κρατάει προς το παρόν είναι το Obituary, θα το ξαναπώ αυτό. Μεγάλη μπάντα metal, δηλαδή παλιά που να παίζει, που να είναι. Είναι το Obituary, παιδιά. Που, αν και έχει περάσει ένας χρόνος περίπου, έχει περάσει αρχές της χρονιάς, το βγάλανε, αλλά τα ακούω ακόμα. Όλα τα άλλα, και τα Metallica και τα Obituary και τα μεγάλα σκοτήματα, σιγά σιγά σταδιακά επέστρεψα μόνο στα παλιά, παιδιά. Δεν επέστρεψα, δηλαδή. Οκ, το ξεκαθαρίσαμε αυτό και πάμε στις δισκάρες. Θα πάρουμε από την αρχή. Ο καθένας έχει προσωπική σχέση, παιδιά, όπως είπα και στο προηγούμενο, με Maiden, με αυτά που τ' άκουσε, είναι το μεγαλύτερο metal συγκρότημα. Και θα τα πάμε από την αρχή. Καταρχήν έχω τις συντάκια για προσχάρια ευκολίες, τα έχω και βινίλια, εννοείται, παιδιά, αυτά δεν γίνεται να μην τα έχεις βινίλια, αλλά για να μην τα κουβαλάω τώρα τα βινίλια, θα δείξω τη σειρά, τα remaster που είχαν βγει τότε. Που τα βινίλια παίζουν καλύτερα, δεν ξέρω αν φαίνεται το Eddie. Λείπει No Prayer for the Dying και Fear of the Dark. Τα οποία, okay. Και πάμε, παιδιά, είναι η κλασική περίπτωση μπάντας για μένα. Που κάθε δίσκος είναι, για αυτοί οι 7 δίσκοι, είναι η μπάντα πάνω στην. Πάνω στο απόγειο της έμπνευσης, της δημιουργίας, της εκτέλεσης, παιχτικά, σωματικά, είναι όλα. Δεν θα μπορώ να ξαναβγαλωθώ τέτοιες παιδιά, όσο και να θέλουμε, το ξέρουμε. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Πάμε στο καλύτερο ντεμπούτο των εποχών. Τα αυτά δουλειά που έχουν κάνει, που έχουν βάλει το ασώμα. Γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί να πειράξεις το εξώφυλλο αυτού του δίσκου. Αρχίζω με κρίνια. Τι να πούμε εδώ πέρα, παιδιά. Prowler για πάντα. Το opening, το Paul Diano, τεράστια φωνή. Δεν ήταν Dickinson, αλλά ήταν τεράστια φωνή. Είχε το Crazy, ήταν άλλη φάση. Τεράστια φωνή. Κάποιοι προτιμούν τους πιο που ακούγανε post-punk και αυτοί τότε, παιδιά, οι πιο μεγάλοι. Θα ξενερώσει με τον Dickinson. Τι θα ακούσω, λέει, όπερα. Αν ακούσω όπερα, θα ακούσω. Δεν γουστάρανε καθόλου. Λογικό είναι αυτό που γουστάρουν punk. Wipers, αν τους θυμόσαστε κτλ. Έχω. Τέλος πάντων. Ιστορικό ντεμπούτο. Transylvania, Thunder of the Dragon, Running Fury. Το ομώνυμο Iron Maiden, παιδιά, δεν θα πούμε πολλά. Θα ξέρετε όλοι. Το Prowler μόνο θα πω ότι την πόρωση δεν θα το. Πάντα θα το βάζω και θα τα σπάω με Prowler. Η αλητεία. Η μπαλάντα μέσα, Remember Tomorrow, Ανατριχύλα. Μην κάνω λάθος, και Remember Tomorrow, Running Free, Phantom, Transylvania, Strange World, Charlotte the Harlot. Τι να λέμε, παιδιά, τα ξέρουμε. Πάμε σειρά, γιατί αυτά, να δείξουμε, να πούμε δύο λόγια του καθένα για τους 7 τεράστιους δίσκους. Το καλύτερο metal debut. Καλά, παιδιά, όλα, αλλά το καλύτερο metal debut ever. Πάμε Killers. Λέγω στα ελιά. Eyes of Mars, η εισαγωγή, παιδιά, που δεν χορταίνω. Wrathchild, δεν χορταίνουμε να τα ακούμε αυτά. Murder in the Rumor. Πόρωση.
Το μοναδικό παιδιά κομμάτι που δεν είναι, είναι εκτός κλίματος δίσκου, είναι κομματάρα βέβαια, αλλά είναι εκτός κλίματος δίσκου. Prodigal, νομίζω λέγεται Prodigal, είναι πρωί τώρα, Prodigal Sun παιδιά, ή το Prodigal Sun είναι το μοναδικό κομμάτι που είναι στη δεύτερη πλευρά, έχει ένα κομμάτι που είναι εκτός κλίματος παιδιά, λίγο άλλη φάση. Έτσι να πούμε και μια, το μοναδικό έτσι, να ψάξουμε λάτωμα σε, αυτά, σε αυτό το εσωτερικό δίσκο με το καλύτερο εξώφυλλο, όχι δεν είναι το καλύτερο, τα καλύτερα, εικονικά παιδιά πράγματα, είπαμε το κανάλι μας είναι απλό, καλύτερο σε παραγωγή από το προηγούμενο, αλλά όχι σε track, είπαμε. Τι να λέμε παιδιά, η ιστορία τώρα, τεράστια άλμπουμ που δεν θα φύγουν ποτέ από τη σκοτή, θα επιστρέψεις πάντα μόνο και μόνο για την εισαγωγή, δηλαδή να βάζεις την εισαγωγή με το Idols of Mars και Grandchild, τα σπάς πάντα. Αν είχε παιδιά το, αν είχε το Eclipse στη θέση του Gangland, δεν είναι άσχημο βέβαια το Gangland, είναι κομματάρα. Αν είχε όμως το Eclipse θα ήταν ο απόλυτος δίσκος, θα ήταν ο αγαπημένος δίσκος. Αλλά γι' αυτό πήρα αυτά, γι' αυτό πήρα όλα τα συντάκια, γι' αυτό έχουμε τα συντάκια παιδιά, το έχει το Eclipse εδώ πέρα που είναι απίστευτο κομμάτι. Μόνο γι' αυτό θα πω, δεν θα πω για τα γνωστά εδώ πέρα, τι να λέμε. Ήμιος προς ήμιος, δεν θα πούμε δηλαδή. Έτσι θα τα διαβάσουμε απλά, θα κάνουμε μια ανάγνωση απλά κοιμηλίου. Invaders, Seeder of the Damned, The Prisoner, 22 Akaki Avenue, A Number of the Beast, Round to the Hills, Gangland, και εδώ πέρα έχει το Total Eclipse. Πριν το Halloween by the name. Έχουν βάλει εδώ πέρα στη σειρά να βάλουν το Total Eclipse πριν το Halloween by the name. Αν ήταν έτσι αυτό η σειρά και δεν είχε το Gangland, θα ήταν το απίστευτο δεκάρι. Που είναι δεκάρι, παιδιά, φυσικά και το Gangland είναι κομματάρα. Αλλά ψάχνουμε τώρα ψήλου στα χείρα να πούμε και να πούμε δύο πράγματα. Έτσι, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε όπως έχουμε πει. Number of the Beast, παιδιά. Number of the Beast. Πάμε τώρα στο πρώτο δίσκο που έχω ακούσει σε κασέτα στο γυμνάσιο. Αξεπέραστος. Αξεπέραστος δίσκος. Peace of Mind. Peace of Mind. Revelation. Where is there. Where is there. Flight of Icarus. Ποιο μπαίνει παιδιά. Die with your boots on. Where English, There, Revelation, Flight of Icarus. Αυτή η τριάδα κλασική είναι από η καλύτερη τριάδα σαν opening, μπορώ να πω. Ένα προς ένα, δηλαδή τρία κομμάτια να μπαίνουν και τα τρία να είναι απίστευτα. Δεν θα πούμε πράγματα που έχουν υποθεί για την drums που μπαίνει ο δίσκος του Nick McBrain. Nick McBrain, δεν θα πούμε τέτοια πράγματα, έχουν υποθεί όλα παιδιά. Απλά πρέπει να τα πετάξουμε, πρέπει να δεν γίνεται τώρα να έχουμε πει για Meta και να έχουμε πει για Maiden, έτσι καταλαβαίνετε. The Trooper, ok. Still Life έχει τα δύο πρώτα φίλια εδώ πέρα παιδιά. Quest for Fire, Sun and Steel. Το Quest for Fire θα λέγα μόνο filler, Sun and Steel λατρεύω απίστευτα. Και το Epos του Tame Land, το πρώτο Epos. Πάμε σε ακόμα καλύτερο δίσκο. Παιδιά, άλλο ένα χαρακτηριστικό τώρα το έχουμε πει. Δίσκο προς δίσκο γίνονται καλύτεροι. Έχει μπει και ο Bruce Dickinson στο Number of the Beast. Έχει γίνει, η μπάντα έχει ξεφύγει, έτσι. Έχει ξεφύγει για να μας δώσει το πρώτο τους Power Slave. Τα λόγια περιτέχουν 7 κομματάκια. 7 είναι παιδιά. 7. 8. Aces High, 2 Minutes to Midnight. Lost for Rewards, Flash of the Blade, The Duelist, The Village, Back in the Village, Rime of the Ancient Mariner, και μπαίνει με το Aces High.
Θα σταθώ μόνο σε δύο κομματάκια που δεν, που δεν αναφέρεται πολύ. Πόσο κομματάρα είναι το Duelist, τα δύο τελευταία κομμάτια της πλευράς, παιδιά. Flash of the Blade και Duelist. Είναι το heavy metal, δεν ξέρω. Αρρώστε άλλους ο δίσκος φυσικά, το πρώτη στιγμή μέχρι τελευταία είναι το απόλυτο δεκάρι. Το πρώτο, σαν ας πούμε, παιδιά, έμπνευση τα πάντα, ίσως θα είναι το για πολύ στο καλύτερό τους. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορήσει, παιδιά, για όλα αυτά είναι, μπορείς να πεις για διάφορους λόγους. Είπαμε γι' αυτό βλέπουμε ranking διάφορα για να δούμε τις απόψεις. Είναι μπάντα που ο κάθε δικός έχει το δικό του αγαπημένο, πότε ήταν, πότε το έχει ακούσει πρώτη φορά. Τι να πούμε για το έπος τώρα, το Rime of the Ancient Mariner, τι να πούμε, παιδιά, εδώ πέρα, δηλαδή δεν τίποτα, μόνο Flash of the Blade και Duelist θα πω, έτσι. Flash of the Blade και Duelist. Οι κιθάρες, οι δυσολίες είναι απίστευτες σε αυτά τα κομμάτια. Έτσι να αναφέρω έτσι κάτι που δεν αναφέρεται πολύ. Όλα τα άλλα έχουν υποθεί. Μπαίνει μέσα Sky, τι να λέμε τώρα. Και κλείνουμε το Rime of the Ancient Mariner. Και πάμε στα αγαπημένα μου τώρα. Αυτή είναι η καλύτερη, παιδιά. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αντικειμενικά δίσκος. Σαν έμπνευσε τα πάντα. Μέχρι και το δεν θέλω να ακούω ιδέες και το 2 minutes to midnight είναι κομματάρα. Κομματάρα. Και πάμε στα δύο καλύτερα, παιδιά. Είπαμε, είναι εύκολο ranking, πρέπει να τα ξεπετάξουμε. Και βεβαίως θα κάνουμε και μετάλλικα μετά, έτσι. Το δεύτερο μεγάλο συγκρότημα. Got somewhere in time. Wasted years. Sea of madness. Δεζαβούλιο μετά είναι Heaven Can Wait, The Loneliness of the Long Distance Runner, Strange in Strange Land, Δεζαβού, που δεν ξέρω γιατί δεν το αναφέρουν αυτό το κομμάτι, παιδιά, είναι πολλοί που δεν το αναφέρουν το Δεζαβού, που ανατριχιάζω πάντα, τα σπάω πάντα, δεν ξέρω γιατί, κάποιος δεν αρέσει το Δεζαβού, είδατε, παιδιά, απόψη είναι σαν τις κλανιές, όπως έχει πει ο μεγάλος Clint Eastwood στο Dirty Harry το 1, οι απόψεις είναι στις κλανιές, όλοι έρθουν από μία. Και οι Alexander the Great θα το παίξουν, παιδιά, θα έρθουν από εδώ με αυτή την περιοδία να το ακούσουμε εδώ πέρα, να τρελαθούμε. Ίσως θα είναι το μοναδικό μεγάλο φεστιβάλ που θα πάω, σας έχω πει, δεν πάω σε μεγάλα. Αυτές οι συναυλίες δεν πάω, παιδιά, θα τις θεωρώ λαϊκά προσκυνήματα. Δεν πάω σε λαϊκά προσκυνήματα, δεν είναι... Μόνο και μόνο για το Alexander the Great θα κάνει μια εξαίρεση. Να πάω σε μεγάλο, δηλαδή, στάδιο, σε... φεστιβάλ. Αν και θα ήταν μόνο τους, άλλο φεστιβάλ. Μην αλλάζουμε θέμα για αυτή τη τεράστια δισκάρα που τότε είχαν ξενερώσει κιόλας επειδή είχε πλήκτρα μέσα. Φοβερή ατμόσφαιρα. Όπως το εξώφυλλο, παιδιά, το καλύτερο εξώφυλλο που μιλάμε τώρα, 3 ώρες μόνο και μόνο για το εξώφυλλο. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Εντάξει. Ο λόγος που δεν είναι νούμερο 1, γιατί είναι ranking, παιδιά, αυτό κανονικό είναι ranking, για μένα είναι ranking, δηλαδή κανονικά έτσι τους έχω τους δίσκους, τους ακούω. Έχει μέσα το Heaven Can Wait, δεν τρελάθηκα ποτέ, παιδιά, δεν τρελάθηκα ποτέ, το Heaven Can Wait μόνο, δηλαδή το αν θα μπορούσα να βρω κάτι που να πω έτσι για να έχουμε να πούμε, να είχαμε να λέγουμε, να είχαμε να πούμε. Τι να λέμε. Λίγα δευτερόλεπτα να δώσω να πούμε για τα solo του Adrian Smith που για μένα είναι τα καλύτερα. Είπα για τα solo του Eric Bloom στους Bluster Cult. Στο metal δεν θα πιάσει τίποτα το feeling του Adrian Smith ποτέ. Αυτών των δίσκων, ειδικά αυτού και το επόμενο, εδώ έχουν κάνει την καλύτερη δουλειά που έχει γίνει ποτέ σε metal, δηλαδή τα solo του. Δεν θα, παιδιά, υπάρχει λόγος που είναι η αγαπημένη μπάντα, η πιο επιτυχημένη μπάντα όλων των εποχών του metal, υπάρχει κάποιος λόγος, έτσι. Αυτό, παιδιά, τα σόλα του Adrian Smith δεν θα ξεπεραστούν ποτέ, αυτό το feeling, αυτό το ποτέ. Και πάμε στον καλύτερο δίσκο, στον καλύτερο, το αγαπημένο μου δίσκο, τον αγαπημένο μου δίσκο. Γιατί και τα 8 κομμάτια εδώ, γιατί εδώ είναι τελειότητα για μένα, παιδιά, το Maiden, η προσωπική μου άποψη, έχω βάλει αυτό να παίζει. Έχουν πιάσει εδώ πέρα, παιδιά, το είναι στο απόγειο της για μένα.
Έχει καταρχήν ένα λόγο που είναι αγαπημένο μου είναι και τα σόλια εδώ πέρα, όπως και στο προηγούμενο του Άντρα Σμιθ, είναι αλλού. Και τα κομμάτια. Απλά τα κομμάτια, παιδιά. Infinite Dreams. Infinite Dreams. Moonchild, Infinite Dreams, Can't Play With Madness, που τα σπάω, παιδιά, κάποιοι δεν γουστάρουν αυτό το κομμάτι, το θεωρούν, εγώ τα σπάω, τα σπάω από τότε, από μικρό παιδί που το είχα δει στην τηλεόραση, στο MTV, τα σπάγα πάντα με Can't Play With Madness, γούσταρα από τότε, δεν σταμάτησε ποτέ να το, θα μου αρέσει για πάντα, ειδικά στο το, με τα drums που κάνει ο Nick McBrain μέσα στο κομμάτι αυτό, πάντα θα κάνω, θα λατρεύω. Δεύτερη πλευρά, τι λέω, δεν μπήκε το, δεν είπαμε The Evil That Men Do. The Evil That Men Do. Είπαμε, παιδιά, ένα προς ένα κομμάτι εδώ πέρα είναι, μπορεί να καθόμαστε ώρες. Ξέρω, τα έχετε αγαπήσει, τα έχετε λιώσει. Λίγο παραπάνω από αυτό το δίσκο, 20 λεπτά, δεν θέλω να βγαίνει πάνω από 20 λεπτά. Ήδη έχει, θα ξεφύγει. Και πάμε δεύτερη πλευρά. Μπαίνει με αυτό, Seven Sun, The Seven Sun και The Prophecy, The Clairvoyant, Only the Good Die Young. Only the Good Die Young, παιδιά, με αυτό το ύπος, δηλαδή τι κομμάτια, μπορούμε να καθόμαστε να μιλάμε διεξοδικά για το πότε μπαίνει το solo, πότε μπαίνει το, να ξέρω, και εσείς έχετε τα δικά σας αγαπημένα. Αυτός ο δίσκος για μένα, παιδιά, είναι από τους καλύτερους δίσκους metal όλων εποχών για μένα. Εκτικά, εκτελεστικά, σαν κομμάτια, σαν μελωδίες, σαν όλο, το θεωρώ το καλύτερο, το πιο πλήρες, δεν υπάρχει ούτε στιγμή εδώ πέρα. Απλά, παιδιά, είναι πιο το θεωρώ καλύτερο αυτά, γιατί έχουν τα άλλα, δηλαδή τώρα, για χάρη του ranking θα λέμε αυτά, έτσι, ψάχνουμε τώρα λεπτομέρειες. Δεν έχει ούτε ένα δευτερόλεπτο περιττό. Only the good are young. Only the good are young, παιδιά. Αρρώστια πάντα, αρρώστια. Claire Voy, γιατί να λέμε τα The Prophecy. Λοιπόν, έπρεπε να πούμε λίγα λόγια και για Maiden. Και πρέπει, δεν γίνεται να κάνουμε διαφορετικά, παιδιά. Τι, να μην πούμε για Metallica και καλά, τι είναι μεγάλη μπάντα τώρα, μιλήσουμε για Metallica. Τα έχουν κάνει όλοι, πρέπει να τα κάνουμε και εμείς. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι δηλαδή, να μην πούμε για Metallica τώρα. Θα πούμε και για Metallica, παιδιά. Την άλλη εβδομάδα αραιώνουμε λίγο αναγκαστικά. Και το ένα βίντεο που θα ρίχνω θα είναι με κόπο, το ωράριο της δουλειάς μου είναι αλλού. Αυτά, παιδιά, αυτά. Και επίσης δεν θα προλαβαίνω κανένα, παιδιά, δεν θα κοιτάζω, δεν μπαίνω μέσα στο ίντερνετ συνέχεια, δηλαδή θα αργώ να απαντάω και σε σχόλια και δεν κοιτάζω, δηλαδή δεν θα κοιτάζω, δεν θα έχω χρόνο για ίντερνετ, να το ξέρετε. Αν δεν σας έχω απαντήσει, να... Αυτά για την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Αυτό, Seven Sun. Να περνάτε καλά. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Μπορεί Metallica, τώρα πιάσαμε τους τεράστιους, να πάμε σε το πρώτο μεγάλο σύγχρονο, πάμε και στο Metallica, γιατί όχι. Περνάτε καλά, παιδιά, ραντεβού στο επόμενο.